σας από Αθήνα. Μόλις έφτασα στο ξενοδοχείο μου και δεν έχω τίποτα να κάνω. Λοιπόν, θα βρισκόμουν με την Ελένη και συνειδητοποίησα ότι δεν έχω τον αριθμό της Ελένης και η Ελένη δεν μπήκε Facebook. Οπότε κάνω βόλτες μόνη μου. Εδώ, στο σκοτάδιο. Ήρθα εδώ πέρα γιατί την Κυριακή, αύριο δηλαδή, θα κάνουμε γύρισμα στην Ανίτα Πάνια και θα μιλήσω για εργασιακό σεξισμό και γενικά για σεξισμό. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που με βρήκανε, που μου έστειλαν και όλα αυτά και ελπίζω να πάει όλο αυτό πολύ ωραία. Και γενικά πολύ συμπαθητικοί άνθρωποι, πάρα πολύ. Κάτι που μπορώ να κάνω είναι να κάνω φίλους. Δηλαδή να βρω κάποιον συμπαθητικό άνθρωπο, ανθρώπους και να μου κάνουν παρέα. Μπορούμε να κάνουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Ναι, γιατί κρίμα είναι, παιδιά. Εντάξει, δεν είμαι και κάθε μέρα κέντρο. Και από όσο δεν βρήκα τα παιδιά, εντάξει, κρίμα είναι. Θα κάνω καινούριους φίλους. Δεν χρειάζομαι τους φίλους που έχω. Τους είδαμε κι αυτούς. Δεν έχουμε τα κινητά τους. Αυτά τα γλυκά είναι της Βουδαπέστης. Τα άκουσα στο YouTube χθες και τα βρίσκω τώρα στην Αθήνα. Wow. Από πότε έχει η Αθήνα hard rock καφέ? Κάντε πλάκα. Τελικά δεν χρειάζεται να γνωρίζεις αγνώστους, γιατί η Νίνα τυχαίνει και είναι κέντρο, να σε καλά Νίνα από όπου και με βλέπεις. Οπότε πάω να τη βρω. Είμαι στο Εγάλεο. Αυτά, δεν ξέρω πώς θα γυρίσω σπίτι. Σπίτι, στο ξενοδοχείο που είναι πολύ μακριά, πολύ μακριά. Αλλά θα τα καταφέρω. Πεινάω κιόλας, αυτό είναι πιο σημαντικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Διστάζω. Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Μ' αρέσουν τα στούντιο. Είμαι ενθουσιασμένη. Λοιπόν, πες μου, έχεις άγχος? Όχι. Ούτε εγώ έχω, θα σκίσουμε? Ναι. Γεια σας παιδιά, μόλις επέστρεψα από την Ανίτα Πάνια και χαίρομαι που πέρα από το πόσο ωραία πέρασα και πόσο ωραία μου φέρθηκαν όλοι, μου έδωσαν και ένα τέτοιο τέλειο δωμάτιο, οπότε θα κάνουμε ένα μικρό room tour και είναι το καλύτερο ξενοδοχείο που έχω δει και έχω πάει φυσικά. Oh wow, και έχει αυτά τα πραγματάκια. Εδώ είναι η βαλίτσα μου, εδώ είμαι ξανά εγώ, δεν φαίνομαι, ήταν σκοτεινά. Τώρα όμως φαίνομαι, ha! Το μπουγνούζι μου. Μια καρέκλα. Εδώ. Ούψ. Να σας δείχνω με το φακό γιατί δεν φαίνεται. Εδώ έχει snacks. Εδώ έχει χυμούς, πραγματάκια. Και το αστέρι θα έλεγε κανείς. Είναι το κρεβάτι. Η καφετιέρα που με εντυπωσίασε. Με τράβηξε πολύ. Wow, εντάξει. Εγώ. Τα πράγματά μου που aesthetically έχω τοποθετήσει. Χωρίς να το προσπαθήσω. Όπως είδατε, είμαι ακόμα με το κασκόλ. Δεν ασχολήθηκα καν, ήμουν ενθουσιασμένη και ήθελα να σας δείξω το δωμάτιο. Επίσης μου δώσανε πραγματάκια με το όνομα του ξενοδοχείου. Αχ, είναι αρωματοθέραπη για το μαξιλάρι, κάτω από το μαξιλάρι. Μυρίζει τέλεια, χαμομήλι. Πολύ γλυκούλες. Έχω και μια δωρεπιταγή. Τι γλυκούλικο για τσαντάκι. Ρε, εντάξει, άσπρο, minimal και cute. Ένα χαρτάκι για σημειώσεις. Ας τα βγάλω όλα. Το ερωτεύτηκα αυτό, να ξέρετε. Μια καρτοστάλ. Αυτό είναι το ξενοδοχείο κάτω, είναι κάπως έτσι. Υπέροχο. Μαξιλάρια, αγαπάω τα μαξιλάρια. Μην με κάνετε να αγοράσω μαξιλάρια. Save water, τους αγάπησα. Get to know your room. Έχει τα room facility. Ότι έχει wifi, ok. Room service, ok. Air condition, ok. Flat screen TV. Αυτό το... να τι. Τηλέφωνο, ok. DVD player, ok. Έχει παιχνίδια. Έχει DVD και βιβλία. Πού. Δεν τα είδα. Έχει σιρτάρια, άδεια σιρτάρια. Δεν έχει βιβλία εδώ πέρα. Πού είναι τα βιβλία? Θα τα ψάξω. Μπορεί να μην έχει το δωμάτιό μου. Τέλος πάντων. Έχει ασφάλεια, hair dryer. Έχει bathrobe, έχει wake-up service, τι γλυκό. Καλά και το στρώμα και γενικά όλα αυτά που είναι εδώ πέρα είναι super good quality, μπράβο τους. Έχω ερωτευτεί. Αφού ενθουσιάστηκα με το ξενοδοχείο και με όλα αυτά, να σας πω για την εκπομπή. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ένιωθα πολλά συναισθήματα κατά τη διάρκεια που ήμουν από πίσω backstage. Επιτέλους τώρα μιλάω και δεν νιώθω άγχος. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ εκεί μέσα. Η καρδιά μου χτυπούσε πολύ, υδρωνά.
Αλλά ήταν πράγματα που ήθελα να πω και γενικά είναι πράγματα που μου αρέσει να συζητάω. Μου αρέσει το να raise awareness κάπως με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Και χάρηκα που με είδαν οι φίλοι μου, χάρηκα που είχα την ευκαιρία να το κάνω. Γιατί εντάξει, θα το κάνω στο κανάλι μου, αλλά δεν θα έχω τόσο ευρύ κοινό. Ενώ ήθελα να ακούσει ο κόσμος αυτά που έχω να πω. Και μ' άρεσε που είχα αυτή την ευκαιρία και τα είπα. Μέχρι και κολατσιό μου δώσανε για να φάω τώρα, ας πούμε. Ήταν τόσο. Τώρα στο σπίτι σου ένιωθες. Ότι δεν ξέρω. Οτιδήποτε ήθελες μπορούσες να το ρωτήσεις. Παιδιά, εγώ την Ανίτα την έβλεπα από μικρή. Όταν ήμουν μικρή, η γιαγιά μου έβλεπε Ανίτα, η μαμά μου. Την ήξερα μες στο σπίτι. Και το να πάω στην Ανίτα σε μια κομπή που έβλεπα, δεν ξέρετε πόσο ωραία σε κάνει να νιώθεις. Και πραγματικά προτιμώ να πάω στην Ανίτα το να πάω σε κάποιες άλλες εκπομπές που είναι ψεύτικες, που το παίζουν επίπεδου και τέτοια, αλλά είναι τόσο ψεύτικη απέναντί σου, τόσο απόμακρη, τόσο ψυχρή. Οπότε όσοι θα πούνε, α, πήγε στην Ανίτα και τέτοια, εγώ δεν θα πήγαινα. Εσείς χάνετε. Και γενικά μου άρεσε η πρώτη μου τηλεοπτική εμπειρία. Επειδή όπως ξέρετε, σπουδάζω δημοσιογραφία, είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω. Ελπίζω να έχω λιγότερο άγχος αν ποτέ το ξανακάνω, γιατί πραγματικά είμαι πολύ αγχωμένη. Ευχαριστώ σας που με βλέπετε. Ναι, δεν είμαι μεγάλο κανάλι, αλλά και πάλι, αν δεν υπήρχαν κάποια views ή κάποια βίντεό μου, δεν θα με γνωρίζανε, δεν θα έφτανε το βίντεό μου κάπως και δεν θα με καλούσανε. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Και αυτά, σας ευχαριστώ. Ελπίζω να με είδατε. Κάντε subscribe για να ανέβει αυτό το κανάλι. Απ' πριν φύγετε, δείτε προηγούμενα βίντεο, σας παρακαλώ. Εντάξει. Πολλά φιλάκια.